Καλή επιτυχία! Πάμε να κάνουμε ένα ραβανί που ζήλεψε τη μιλόπιτα. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε 800 γραμμάρια ζάχαρη, ένα λίτρο νερό, για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Μία φλούδα πορτοκαλιού, ένα ξυλάκι κανέλα, 5 γαρίφαλα, και βράζουμε για 5 λεπτά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, αρωματίζουμε με 2 βανίλιες και τον χυμό από μισό λεμόνι. Χτυπάμε 8 αυγά. Με 200 γραμμάρια ζάχαρη να αφρατέψουν. Προσθέτουμε 400 ml λάδι. Τετρακόσια γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι και ανακατεύουμε. Αρωματίζουμε με 2 βανίλιες, μισό κουταλάκι γαρίφαλο, ένα κουταλάκι κανέλα και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Σε 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, προσθέτουμε ένα φακελάκι μπέικιν και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα. Ρίχνουμε 600 γραμμάρια χοντρό σιμιγδάλι και ανακατεύουμε. Περνάμε από τον χοντρό τρίφτη 3 μήλα τα στραγγίζουμε καλά και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα. Βουτυρώνουμε και καλύπτουμε με σιμιγδάλι το ταψί μας. Απλώνουμε το μείγμα. Και ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Όσο το γλυκό μας είναι καυτό, το σιροπιάζουμε με χλιαρό σιρόπι.
αφήνουμε για τουλάχιστον 6 ώρες πριν σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!